Και είναι η στιγμή αυτή που περιμέναμε. Είναι στο μπαλκόνι στο παλάτι του Buckingham. Νομίζω μπορούμε να συνδεθούμε τον διερμηνέα μας και να πάρουμε απευθείας εικόνα και ήχο από το BBC. Getting a moment that will stay with them for the rest of their lives, and also Queen Camilla is joined. Νομίζω είναι οι στιγμές αυτές που θα τις θυμούνται για όλη τους τη ζωή, και νομίζω Θανάση Γκαβέ είναι η στιγμή αυτή που περίμενε ο Κάρολος 73 χρόνια πόσα. Ακριβώς. Από όσο έχω διακρίνει, πέρα από το βασιλικό ζεύγος, υπάρχουν οι άνθρωποι που τους βοήθησαν στην πομπή. Πολύ απλά η συνοδοί επιτιμής, τα 8 αγόρια δηλαδή. Και τώρα συγγνώμη που ανοίγει η εικόνα, προφανώς βλέπουμε και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Διέκρινα τον πρίγκιπα Βίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ Μίτλετον, φαντάζομαι και τα τρία τους παιδιά, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, βλέπω, ο πρίγκιπας Λούι και ο πρίγκιπας Τζόρτζο, δεύτερο στη διαδοχή. Είναι νομίζω όλα τα μέλη που προαναφέραμε, Λένα, από όσο μπορώ να δω τουλάχιστον. Δηλαδή είναι η οικογένεια του πρίγκιπα της Ουαλίας, η οικογένεια του Δούκα του Δημβούργου, ο Δούκας και η Δούκισσα του Κλώστερ, της αδέρφια της Βασίλισσας Ελισάβετ, και ο Δούκας του Κέντ, Έντουαρντς, επίσης της αδερφής της Βασίλισσας Ελισάβετ, με την αδερφή του, την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, εφόσον έχω μπορέσει να διακρίνω καθαρά. Και βέβαια, εκτός από τα 8 αγόρια που ήταν η συνοδή επιτιμής, νομίζω ότι έχω διακρίνει και τις δύο κυρίες επί το τιμόν της Καμίλα, της Βασίλισσας Καμίλα, που είναι η αδερφή της, Άναμπελ, και η πιο στενή της φίλη, φίλη και της Βασίλισσας Ελισάβετ, η Lady Lansdowne, αν έχω διακρίνει καλά. Στο βάθος βέβαια επίσης μπορούμε να δούμε και τους φωτογράφους. Είναι μια ιστορική στιγμή. Δεν ξέρω. Η οποία αύριο θα βρίσκεται μαζί βέβαια με πάρα πολλές άλλες εικόνες από αυτή τη μέρα, για να είμαστε ειλικρινοί, σε όλες τις βρετανικές εφημερίδες και στις εφημερίδες όλων των χωρών. Και δεν ξέρω, Θανάση και Γιώργο, εσείς που τα έχετε παρακολουθήσει, είναι μια μεγάλη σύνθεση των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας, γιατί νομίζω στην στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν πιο μικρή εικόνα τουλάχιστον από τα πρόσωπα που θυμάμαι. Νομίζω είναι όλα τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Μαλκάνι. Και δεν είναι αυτά που είχαμε προβλέψει δεν ότι είναι δεν θα αυτά... είναι. Ναι. Δηλαδή ο πρίγκιπας Άνδρου, ο οποίος συνδέεται με το σκάνδαλο Epstein στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο πρίγκιπας Χάρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι στο έθεσε μπαλκόνι του, εκτός ακριβώς παλατιού. Θανάση, και βλέπουμε και το κλίμα από τον κόσμο που περίμενε και αυτός καρτερικά αυτή τη στιγμή να απολαμβάνει και να παθανατίζει αυτή την ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή και για τον Βρετανικό λαό, ιστορική στιγμή και για τον Βασιλιά Κάρολο. Δεν σταματάει να μιλάει. Και η Βασίλισσα Καμίλα πλέον. Δεν σταματάει. Θανάση, εμείς αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε, δεν ξέρω αν μπορείς και εσύ. Και μιλάει συνέχεια. Νομίζω ότι ακούω μέχρι εδώ τις σιαχές από τον κόσμο που έχει παραμείνει συγκεντρωμένο και στο Μαλ και μέχρι την πλατεία Τραφάλγκαρ. Βλέπετε βέβαια τι έχει γίνει. Είναι η εικόνα που περιμέναμε. Τόσο κόσμο συγκεντρωμένο για αυτή τη στιγμή. Στην ουσία να μπορέσει καλά, να χαιρετήσει τον νέο βασιλιά και τη νέα βασίλισσα. Και βλέπουμε και τα ελικόπτερα τώρα με την αεροπορική επίδειξη. Και την αντίδραση του πρίγκιπα Λούι σε αυτή την περίπτωση, τώρα που είναι λίγο πιο μεγάλο βέβαια και που δεν θα υπάρχουν τόσο πολλά αεροσκάφη. Με το πρίγκιπα, με το βασιλιά να φοράει το αυτοκρατορικό πολιτιακό στέμα και τον βασιλικό μανδύα. Και ακούτε. Ακούω και από εδώ τα αεροπλάνα, από τα ελικόπτερα, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή μόλις παίρνουν ακριβώς από πάνω μου, πλησιάζοντας το παλάτι. Ένα θέαμα που θα διαρκέσει, όπως είπαμε λοιπόν, με την νέα ενημέρωση, 2,5 λεπτά. Για να πει τέλος σε αυτό το πλούσιο τελετουργικό. Και βλέπουμε την πριγκίπισσα Σάρλοτ πάντα πιστή στο ρόλο της. Δεν παρεκκλίνει καθόλου, σε αντίθεση με τα αγόρια της οικογένειας, Γιώργο, που νομίζω είναι λίγο πιο ατίθασα. Ναι, μόνο Λούις. Με το Λούι. Είναι άψογο, τον παρατηρώ τον πρίγκιπα Τζόρτζ, είναι άψογο στα καθήκοντά του και με τους άλλους βοηθούς του με την κόκκινη στολή. Αλλά ο πρίγκιπας Λούι πραγματικά έχει κάνει τα πάντα. Δεν έχει κλειστά δηλαδή, αυτιά του, βέβαια. Δεν έχει κλειστά τα αυτιά του, αλλά έχει βαρέσει τα χέρια του στους ρυθμούς των τυμπάνων. Έχει κατά κάποιο τρόπο τρολάρει το τέτοιο, κάνοντας τα χέρια του έτσι. Δηλαδή, ένας πραγματικός πεντάχρονος που δεν αφήνει τη στιγμή να τον επισκιάσει.
Και ο Κάρολος πάντως, ο βασιλιάς Κάρολος, αν μπορεί κανείς να τον παρατηρήσει, ενώ συνήθως δεν χαμογελάει, είναι από τις στιγμές που ο Θανάση χαμογελάει και το είδαμε 2-3 φορές σήμερα αυτό. Αν μπορείς λίγο να επαναλάβεις, λένε διότι λέω ότι γεν... πέρασαν ακριβώς από πάνω μας τα ελικόπτερα, οπότε όλοι χαζεύαμε λίγο για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Το καταλαβαίνω. Λέω ότι γενικώς ο βασιλιάς Κάρολος είναι μουντός. Στη σήμερα και ειδικά τώρα σε αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στο μπαλκόνι, είναι οι στιγμές που χαμογελάει. Ναι. Και εξαντλημένος βέβαια, έτσι. Αλλά πάνω και σε αυτό που συζητούσατε νωρίτερα που συνδέεται, ο βασιλιάς Κάρολος, η αλήθεια είναι ότι η δημοτικότητά του έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς λόγω των πρωτοβουλίων που έχει αναλάβει, κυρίως για το περιβάλλον και για τους νέους. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου, που ήταν το μοναδικό κομμάτι της τελετής, όπου δεν γνωρίζαμε τι θα υποθεί, αυτά τα δύο στοιχεία επέλεξε να τονίσει από όσο άκουσα, την προσφορά του δηλαδή στην ενημέρωση για το περιβάλλον, την κλιματική κρίση και την προσφορά του στους νέους. Αυτό που έχει καταφέρει τα λίγα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια, που μοιάζει να είναι λίγο πιο άνετος με τον εαυτό του, που φαίνεται να κατανοεί σε αυτή την ηλικία πλέον ότι αυτό το ρόλο που προσπάθησε να δημιουργήσει για τον εαυτό του, τον δημιούργησε και γίνεται αντιληπτός, είναι διακριτός ρόλος, έχει γίνει λίγο, αν μου επιτρέπετε η λέξη, πιο χαλαρός. Αυτό του δίνει πόντους και στην επικοινωνία, διότι μια επίσης από τις πολλές μεγάλες διαφορές με την μητέρα του ήταν και η έλλειψη του επικοινωνιακού χαρίσματος, αυτή η θέρμη, την οποία πολύ εύκολα και πολύ απλόκυρα στις περιστάσεις που επιτρεπόταν, χάρισε η Ελισάβετ. Βλέπουμε τώρα και τον σχηματισμό, τα κόκκινα βέλη, που είναι εντυπωσιακό. Ακριβώς. Τα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, βέβαια, όπως παραδοσιακά γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό ο σχηματισμός. Είναι μία από τις καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες αεροπορικές ακροβατικές ομάδες στον κόσμο.